Μην ξεχνάτε, είπαμε να πατάτε το κόκκινο κουμπί κάτω δεξιά που λέει εγγραφή. Να πατάτε δίπλα το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε νέο βίντεο. Κάντε και ένα like, κάντε και μια κοινοποίηση. Είσαι έτοιμος? Μια σακούλα. Είσαι έτοιμος? Πάντα. Έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος. Πανέτοιμη. Γεννήθηκα για ανάγκη έτοιμος και είμαι πάντα έτοιμος. Για ό,τι πρόκληση μου βάλεις. Ξεκινάμε! Όπως βλέπετε κι εσείς, φτάσαμε στον προορισμό μας, στους 5 Αγίους. Έτοιμοι για κηδεία είμαστε. Μαλάκα το τραπεζάκι, μπαμπί. Μπέμε σαν να ψάλεις. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Κοιτάξτε να... εδώ ένα ωραίο μέρος. Μπέμε σαν να ψάλεις, έτοιμος, ευχόστε με. Πώς την είδες η διαδρομή? Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ, πολύ καλό δρόμο. Να είναι καλά, να είναι καλά. Να μας έχει καλά ο Θεός και η Παναγία. Διαδρομή πώς ήταν? Μπράβο, παιδιά. Να είμαστε γυροί, να μας φυλά. Σίγουρα. Μαζεύουμε ξυλάκια. Να ανάψουμε φωτιά. Από εκεί. Βάλω. Βιάσε ρε, πιο πέρα ρε, με να αρπάξω ρε, πιο πέρα. Μάνο πίσω πόρτα, πίσω πέτρα θα τη βάλω. Άσε να κάνει ένταση, για να κάνει δημιουργήσει. Αλλά καλά τι γυλάνε τώρα. Όχι όταν τα βρεμένα, άσε γιατί το μανιάσαι τώρα, βάλτε κανένα ξερό. Παιδιά, θέλετε βοηθειά. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 500 μέτρων με τον Μπάμπη το σουπιά. Θα επιχειρήσουμε ψάραμα της λεγόμενης τσαμλικοσουπιάς, ένα σπάνιο είδος μαλακίου που υπάρχει μόνο εδώ. Είναι από τους τελευταίους που γνωρίζουν τον δύσκολο τρόπο αλίας της, καθώς είναι πολύ έξυπνο είδος και ξεγλιστράει σαν τη σουπιά. Τρέφεται κυρίως με μανίτες και το μέγεθός της μπορεί να φτάσει έως και 75 πόντους. Όπως βλέπετε, έχουμε εξειδικευμένα εργαλεία για αυτό το σκοπό. Πάμε να πιάσουμε μία. Και τώρα θα μας δείξει τον τρόπο ψαρέματος της τσαμλικοσουπιάς. Έπιασα μία! Έστω, είμαι μεγάλη κουφάλα. Είσαι μεγάλη κουφάλα τελικά. Κουφάλα. Όντως. Όντως. Κουφάλα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε το σπάνιο είδος χτένους μανιτάριους που ενδυμεί σε αυτή την περιοχή, το λεγόμενο μανιταρόχτενο. Είναι πολύ δύσκολη η έβρεσή του, αλλά έχουμε μαζί μας ένα ειδικό του είδους από Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Max Titcher. Καταξιωμένο με χρόνια εμπειρία και μελέτης του είδους μανιταρόχτενου, θα μας βοηθήσει να μάθουμε πώς βρίσκουμε μανιταρόχτενα. Πάμε να δούμε. Let's see. Today I'll show you how we find this rare species.
we have to go carefully so that he doesn't hear us. The Chtenus magnetarius is a very intelligent species. It hides very quickly. We have to bend down and see the irregularities of the ground. Look there, look. There might... We can find one. We go carefully. Not to hear us. Oh, oh, we found one. Oh, another one. Oh. That's perfect. That's perfect. Perfect, perfect. Δέσαι και ήλιος, μια χαρά είναι ήλιος. Καθαρίζουμε τις πατατούλες μας. Η φωτιά μας ανάβει. Θα σας δείξουμε και θα σας δείξουμε σε λίγο και τον μεγάλο master chef. Το μεγάλο chef. Πήγε να πλύνει τη σαλάτα. Ο οποίος πήγε να πλύνει τη σαλάτα κάπου εκεί. Καθαρίζουμε τη σαλατούλα μας. Ωραίο. Να, καλά. Βάζεις και φωτιά από κάτω. Α, μην ατρώμινες και άστον. Εσύ δεν πεινάς πολλά, μην τρως. Ας τις άσεις από το κάνεις, ας. Να και τα θαλασσινά μας. Αυτά εδώ βγάζει το βουνό, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, δεν μπράβο, δεν μπράβο, είναι τη θάλασσα, μην μπερδεύεστε. Βρες κάτι να τα βάζεις. Να. Πρόσεχε. Θαλασσινά στο βουνό. Τι άλλο θέλετε, θαλασσινά στο βουνό. Νότο δαγκωτό. Θα του κάνουμε ένα καραφάκι. Γόητα! Ένα καραφάκι για ποτήρια, εντάξει. Α, ωραίο, ωραίο. Μανώ, έβαλες όλα αυτές τις πατάτες, βάλατε αλλά, κάτσετε ρε παιδιά. Έλα κάτσε, γινόνται αυτά. Βάλε και καμιά σπιά να γίνεται. Όσο πάτε βάλω ρε, μαλάκα τι είναι, κουζίνα ή... Σαλμά η κουζίνα είναι. Άσε σου πιέσω τέλος κι άμα. Έχουμε παιδιά, φασολάδα, σαλάτα, θαλασσινά, τα καλύτερα θαλασσινά, έτσι. Τυράκι, κρασί, ούζο, ψωμί, πατάτες, σουπιές. Δεν υπάρχει ευθένεια. Πολλές φορές ορκίστηκες. Άρα μπαμπέ. Είναι τότε που μας κάνεις. Όχιτα! Ωραία να πεθάνουν αυτοί που χρωστάω. It's time to taste μανιταρόχτενους. Μπράβο, παπί. Delicious, delicious. Κι εγώ είμαι ανάλατος. Βάλε, ρε. Κοίτα, μαλάκα, ποια πλάνα που κάνει και την κρίση. Ναι, ναι, ναι. Κι άλλος πήρε μπροστά. Εσύ, ρόδο. Και τώρα θα σας παρουσιάσω τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα σεφ με 25 αστέρια Μισελέν, κύριο Μαμαλάκη Χρήστο, που θα μας ετοιμάσει ένα πιάτο με τσαμλικοσουπιά, το οποίο έχει πάρει το πρώτο βραβείο στον γαστρονομικό διαγωνισμό του Ενδιβούργου. Σε ποια φάση είναι η μαστεσία? Θέλουμε ακόμη 4 λεπτά, 4 περίπου λεπτά. Θέλετε για να είναι... Θέλετε να μας πείτε τη διαδικασία. Κόμπλα. Βλέπετε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δεν ετοιμάζεται εύκολα αυτό το πιάτο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε το πιάτο μας. Η τσαμλικοσουπιά, όπως σας είπε ο Μαξ. Ο Μαξ. Ένα Μαξ. Θα το
βάλω Γιάννη την κάσκα μου να πάω κάτω. Γιάννη, με την κάσκα πάντα, παιδιά, να προσέχετε, πάντα παίρνουμε μέτρα ασφαλείας όταν πάμε να βγάλουμε τις σουπιές. Γιατί πετάνε λάδια. Από μακρυνθείτε, σήμερα θα πετάξετε σαν Μάνο, πρόσχε. Ω, μαλάκα μυρωδιά. Μαλάκα μυρωδιά. Άμα θέλετε μπορεί να ρίξει λίγο ελαιόλαδο το φρέσκο του Μάνο, αλλιέ. Άσος. Έλα! Πάει παραπέρα. Πάει. Έλα, Μάνο. Τώρα βλέπω τη σοφιά μου, βέβαια. Μερώνει το τι. Τώρα μάλλον τέτοια ώρα, να μην πάμε μάλλον πίσω αυτό. Πως έχουνε πολλά λεφτά. Καλά! Να ξέρα τι τα κάνουν. Άραγε σαν πεθάνουνε αμάν αμάν. Ζητούς θα τα πάρουν. Άραγε σαν πεθάνουνε αμάν αμάν. Μαζί τους θα τα πάρουν. Πάρτα! Εδώ, συνεχίζουμε. Και τώρα τι θα φάμε? Λουκουμάδες. Όπως βλέπετε, η διαδικασία για να φτιαχτούν οι λουκουμάδες έχει ξεκινήσει. Το βλέπετε εδώ πέρα. Ας το τέλος το πετάμε, ας το τέλος, Μάνο. Τα πετάμε στο τέλος, Μάνο. Τα χέρια είναι πλημμένα, μαλάκες, μην νομίζετε. Τα χέρια αυτά πλημμένα. Πήγα και σαπουνίστηκα πριν. Θέλει μεγάλη μεγάλη μπάπηση, εντάξει. Μεγάλη, μικρή. Αυτά είναι ρε μπάρε, αυτά βάλε, είναι. Βάλε βράσματα. Μαλάκα, άμα είσαι έτσι δουλειάς. Λαχταριστό βράσμα. Δεν είναι πολύ, όχι δεν είναι πολύ. Μα πάτε και δεις πλάσεις. Κράσω, πίνω και πετάω σαν το πουλί. Καλά, παιδί, να σε κάνω λίγο πιο ροδοκόκκινη, δηλαδή, για την πάρτι σου, ε. Πάει, ρε. Θα ρίξω καγιούν, ρίξε ένα καγιούν τα πλαστικά. Το ρίξε, ρε. Απαπα. Θα στα χέρια, ρε. Κάνε ένα λοκμάκα, έτσι. Ρίχνουμε... Με τα ό,τι σκουπίδια ρίξε τα πάνω καγιούν. Βράσμα από την Αγγλία. Είναι βράσμα από την Αγγλία, ναι. Μην χάσεις το κουτάκι, μαλάκες, θα φύγει, μην ξαπέσεις το βράσμα. Έτσι, η διατροφή. Άσατε, πώς είναι. Φέρει η κύρα μου, είσαι σε χρόνια, είναι γίνεται ωραία η λουκουμάδα της Μπάμπη. Ωραία. Μαλάκα ρε ζήγινο, όλοι αυτοί που κρίνονται μάλλον κάτω ότι είναι. Παίζουν το ρόλο τους. Αυτή είναι τα ρεζίλια. Σε καταλαβαίνει. Ναι.